Αυλαία σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων από τα γενικά λύκεια. Παραδοσιακά οι εξετάσεις ξεκίνησαν με την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία και αντικείμενο σχολιασμού, την ιστορία, την ιστορική μνήμη, τι διδάσκει και κατά πόσο συνδέει το χθες με το σήμερα. Μια χαρά ήταν. Τι θέμα σας έπεσε? Γιατί η ιστορία σχετίζεται με το μέλλον μας και γιατί πρέπει να μάθουν τα παιδιά ιστορία. Πώς φάνηκε το θέμα? Εύκολα. Εντάξει, εύκολα ήταν. Εγώ δεν τα περίμενα τα θέματα αυτά, αλλά δεν ήταν δύσκολα, ήταν εύκολα. Τα θέματα ήταν σχετικά εύκολα. Οι υποψήφοι φάνηκε να βγαίνουν με χαμόγελα από τα εξεταστικά κέντρα, καθώς το θέμα εκτιμήθηκε πως ήταν από τα αναμενόμενα και αυτά που διδάσκονται, με τους εκπαιδευτικούς να εξηγούν ότι δεν είχαν ούτε ως διατύπωση ασάφειες ή σημεία που θα μπορούσαν να μπερδέψουν τους υποψήφιους. Τα περιμέναμε. Εύκολο θέμα, για μένα τουλάχιστον. Πιστεύω ότι το έχω γράψει καλά. Αναμενόμενες θα έλεγα οι ασκήσεις θεωρίας στο σύνολό τους. Αλλά σίγουρα αφορούσε καλά προετοιμασμένους μαθητές που απαιτούσε οξυδέρκεια και παρατηρητικότητα για τη σωστή διαχείρισή τους. Τα θέματα αφορούσαν την ιστορική μνήμη γενικότερα και πώς οι μαθητές μπορούν να έρθουν σε επαφή βιωματική με την ιστορία. Ένα θέμα αναμενόμενο, ένα θέμα από τα βασικά της γάμα λυκείου που κάνουμε όσο γίνεται στα θέματά μας, δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Στους υποψήφιους δόθηκαν 3 και όχι 2 όπως συνηθίζεται αποσπάσματα. Τα 2 πρώτα ήταν μη λογοτεχνικά, το δεύτερο αποτελούσε τμήμα από ομιλία της Κικής Δημουλά. Οι ερωτήσεις για το σωστό λάθος δεν είχαν παγίδες, ενώ και το τρίτο θέμα που έχει παραδοσιακά κάποιες δυσκολίες, στην περίπτωση των φετινών θεμάτων σχετιζόταν μόνο με τη δυσκολία, ίσως να μπορέσουν οι υποψήφοι να ταυτιστούν με τη διαφορετική εποχή που περιέγραφε ο συγγραφέας το αποσπασμά του. Όσον αφορά το θέμα της έκθεσης, το τελευταίο κομμάτι, θα σας έλεγα ότι το πρώτο ερώτημα ουσιαστικά βοηθήθηκε από το κείμενο, το πρώτο κείμενο, το μη λογοτεχνικό, σε σχέση με την αξία της ιστορικής γνώσης, και το δεύτερο, στο δεύτερο οι μαθητές κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν τη δική τους την εμπειρία ή να υποθέσουν με ποιους τρόπους αυτό το μάθημα θα μπορούσε να γίνει γοητευτικό για εκείνους. Καλή αρχή και για τα γενικά λύκεια. Ελπίζουμε να συνεχίσουν τα θέματα να είναι σε αυτού του είδους τη βάση, που να πάνε τα παιδιά όλα πάρα πολύ καλά. Κατά την πρώτη μέρα των εξετάσεων όλα κύλησαν ομαλά, ενώ δίπλα στους υποψήφιους κατά την έναρξη της διαδικασίας βρέθηκε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης που τους ευχήθηκε καλή επιτυχία. Όλα είναι στην ώρα τους, οι δοκιμαστικές πήγαν πολύ καλά, οι επιτηρητές από πολύ νωρίς και τα παιδιά φυσικά έχουν προσέλθει στους χώρους των εξετάσεων. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και στα γενικά λύκεια. Επόμενος σταθμός για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων είναι τη Δευτέρα 6 Ιουνίου με την εξέταση στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία κατεύθυνσης, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάζονται αύριο Σάββατο στα μαθηματικά.